Τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα δεν πήγαν σε δημόσια σχολεία. Τα αγόρια ως τα 7 τους χρόνια μπαίναν σπίτι τους, παίζοντας. Μετά από αυτή την ηλικία, ένας άνθρωπος που λεγόταν παιδαγωγός είχε καθήκον να παίρνει το παιδί και να το πηγαίνει στο γραμματιστήριο του κιθαριστή. Στον γραμματιστή μάθαινε γραφή, ανάγνωση και αρχιτική. Στον κιθαριστή μάθαινε κιθάρα λύρα. Επίσης, για να γράφουν και να διαβάζουν, χρησιμοποιούσαν την πλάτα και την γραφίδα. Σταμάτα να παίζεις με τα παιχνίδια σου και έλα να σε πάω στο γραμματιστή. Τι είναι ο γραμματιστής? Τα μάθησε λίγο. Ο γραμματιστής είναι αυτός που θα σου μάθει αυτά που δεν ξέρεις ακόμα. Διδάσκει γραφή, ανάγνωση και αριθμητική. Πώς νιώθεις που είναι η πρώτη σου μέρα στο γραμματιστή? Έχω λίγο άγχος, αλλά θα το ξεπεράσω. Κάτσε. Εντάξει. Με τι μάθημα θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με γραφή. Γράψε το την αλφαβήτα. Εντάξει. Δυσκολεύεσαι? Όχι. Ορίστε. Τελειώσαμε για σήμερα. Παιδαγωγέ, συνόδευσε τον μαθητή στον κεφαλιστή. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου. Τι όνομα θες να μάθεις, κιθάρα ή λύρα? Θέλω να μάθω κιθάρα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Προσπάθησε να κάνεις ό,τι κάνω κι εγώ. Ωραία, κάτω μια παράγκη στο σπίτι και σε περιμένω αύριο. Εντάξει.